Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Είναι απίστευτο. Φώτα, ήχος, τρομερές καταστάσεις. Αλλά βρήκα τους ανθρώπους μου. E-sports του Πανιωνίου. Τον Νίκο και την Ελένη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Δημήτρη. Πω, πω. Τι ωραία. Τι κατάσταση. Λοιπόν, πέστε μου λίγα πράγματα. Νίκο, πες μου πρώτα εσύ. Τι κατάσταση παίζει με το e-sports του Πανιωνίου. Για πες μου τι είναι αυτό, έτσι λίγο να το γνωρίσουν οι φίλοι μου. Λοιπόν, e-sports νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ να ξέρει ο κόσμος τι είναι. Δεν χρειάζεται πολύ σύσταση. Εμείς ξεκινήσαμε το 2022. Κάναμε μια συνάντηση με τον Ντάντο και με τον Νικήτα Τοβέλη. Ωραία. Είναι ο πρόεδρος του διοικητικού, είναι αυτή. Και ο αντιπρόεδρος. Και ο αντιπρόεδρος. Και επειδή ήμασταν gamers, streamer για τα παιχνίδια μας, θέλαμε να δείξουμε πράγματα περισσότερα με το σήμα του Πανιωνίου, υπό την αιγίδα του Πανιωνίου. Κάναμε μια συνάντηση με τα παιδιά, μας δώσανε το OK, and here we are. Τέλεια, Ελένη. Εσύ παίζεις. Εννοείται πως παίζω. Και εμένα έχεις παίξει το παιχνίδι το καλό το δικό μου. Εννοείται. Έχω θερματίσει. Τέλεια. Και τα original και τα δικά σου. Πολύ ωραία. Πες μου λίγο, Ελένη, ναι. Τα e-sports κατεβαίνουν σε τουρνουά, γίνονται αγώνες, υπάρχει στην Ελλάδα όλη αυτή η κατάσταση? Υπάρχει όλη αυτή η φάση και φυσικά μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός, όσο αλλάζει και η νοοτροπία του γονιού. Όλο και νεότερα παιδιά το βλέπουν σοβαρά, το βλέπουν και επαγγελματικά, αλλά επαγγελματικά με την έννοια του αναπτύσσω τον εαυτό μου, όχι απλά παίζω και καίγομαι όπως είναι η κλασική. Σωστά μαζί σου, και ένας από τους σκοπούς που έχω έρθει και εγώ τώρα σε αυτό το games και ζήτησα σε αυτό το game αθλών το summer και ζήτησα το main stage για την Κυριακή στις 4.30 είναι για να πω ότι οι gamers, γενικά οι gamers, δεν είναι αυτή η κατάσταση που εμφανίζουν. Είναι παιδιά σκεπτόμενα, είναι παιδιά και όχι μόνο παιδιά, έτσι, που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, τα οποία βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, έχουν άποψη και δεν είναι χαλαρά αυτοί που καίγονται. Γιατί έχει αποδειχτεί, έχω να σου πω, από μία έρευνα που έχει γίνει στο Harvard, ότι οι gamers είναι πιο ευφυείς. Γι' αυτό παίζουν games. Συμφωνώ. Αν πάρουμε σαν παράδειγμα εμένα, είναι γεγονός. Τέλεια. Πολύ ωραία, Ελένη. Λοιπόν, είμαστε μαθητές του 10, η αλήθεια. Εννοείται. Λοιπόν, Νίκο, πού θα σας βρουν όλος ο κόσμος που θα έρθει? Πες μας πού θα έρθει να σας βρει, έτσι να μάθει λίγο περισσότερο, να μπει στην ομάδα ενδεχομένως, αν είναι gamers. Πες μας πού θα σας βρουν. Εδώ στο Gameathlon. Είμαστε στο Πέταλο, είμαστε μαζί με τα μαγαζιά, τους YouTubers και κάνα δύο ακόμα ομάδες e-sports. Θα το δείτε. Θα το μάθετε. Πολύ. Πολύ ωραία. Και δίπλα στο Fantasy Shop, εγώ θα πω. Fantasy Shop. Από τη στιγμή που είναι και φίλοι και αυτοί και δεν είναι ανταγωνιστές. Έτσι. Δεν έχουμε ανταγωνιστές. Έχουμε φίλους με τους οποίους συναγωνιζόμαστε. Καμιά φορά και λίγο πιο έντονα, αλλά ποτέ δεν έχουμε έκθεση. Ωραία. Τόσα χρόνια σε αυτή την ιστορία δεν έχουμε κάποια φτιάξει έκθεση με κανένα. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω με μία φράση να μου χαρακτηρίσετε λίγο την κατάσταση που έχει φτιαχτεί φέτος στο Gameathlon. Πρώτα εσύ, Νίκο. Είχα έρθει και στο πέρσι, είχαμε συμμετάσχει και πέρσι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, δηλαδή, ακόμα και που είναι αφιαχτό, ακόμα μου αρέσει. Η αρχή του είναι τρομερή. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο δυνατό από πέρσι και από θέμα επισκεψιμότητας και από θέμα κόσμου και από events. Και ελπίζω στα καλύτερα. Ελπίζω ότι πάει ανωδικά. Πατάει δηλαδή 5 με 10.000 παραπάνω κάθε φορά. Ωραία, πολύ. Και έχουμε μάθει και εμείς από τη διοργάνωση ότι τα εισιτήρια σχεδόν εξαντλούνται, έτσι. Ναι. Σχεδόν sold out. Ελένη, για πες μου λίγο. Μία λέξη θέλω να μου τη χαρακτηρίσει την κατάσταση. Εδώ. Μπορώ να πω 3. Λέγε. Γαμάτα, retro vibes. Αυτά είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, στον πρώτο όροφο, Πανιώνιος e-sports, να μάθετε λίγο την κατάσταση και να εγγραφείτε, γιατί γίνονται πολλοί αγώνες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πάω να φύγω να συνεχίσω, έτσι θα τα πούμε. Σας χαιρετώ. Γεια. Yeah.